Καλώς ήρθατε για μία ακόμα χρονιά. Ακόμα βλέπω, φτάνετε, μπαίνετε μέσα. Καλώς ήρθατε, Τσιχλάκη, καθίστε. Λοιπόν, στο 11ο σχολείο ουρολογίας, φέτος για πρώτη χρονιά βρισκόμαστε στην Πορταριά σε ένα διαφορετικό τοπίο, καταπράσινο. Απολαύστε το, γιατί συνήθως βρισκόμαστε μέσα σε μία χειμωνιάτικη ασπρισμένη από τα χιόνια διάθεση. Αλλά το σχολείο παραμένει σταθερό στο τι είναι. Είναι ένα σχολείο όπου θα μαζευτούμε, θα είμαστε μόνο 100 πάντοτε. Θέλουμε να είναι διαδραστικό. Θέλουμε τη δική σας συμμετοχή πάντοτε. Οι ενότητες, όπως βλέπετε, παραμένουν οι 5 που γνωρίζετε, δηλαδή τα Euro Gold που είναι τι καινούριο έχει συμβεί με πρακτικά papers στο σχολείο. Πρακτικό. Είναι για την καθημερινή πράξη. Δεν έχει τίποτα να κάνει με τα συνέδρια. Άμα θέλετε να ακούσετε την έρευνα όλη κτλ. Έχουμε την πρόσκληση της ΕΟΕ για το Πανελλήνιο. Άμα θέλετε να παρουσιάσετε που πρέπει την έρευνά σας, θα την κάνετε στο Πανελλήνιο. Έτσι, καμία σχέση. Εδώ πέρα, απλουστευμένα μηνύματα που τα παίρνουμε, κάθονται κάποιοι άνθρωποι, ταλαιπωρούνται, τα διαβάζουν, βλέπουν τι από αυτό είναι έτοιμο και όριμο για να το εφαρμόσετε αύριο στο ιατρείο σας και πρακτικά απευθύνεται στον ιδιώτη ουρολόγο που είναι αυτός που κάθε μέρα δεν έχει να ζητήσει. Έλα εδώ να μου πεις τη γνώμη σου, έλα να συζητήσουμε έναν άρρωστο. Και χαίρομαι πάρα πολύ με τα τηλέφωνα που με παίρνετε. Όπως σήμερα από τον Άφλιο που με λέει δεν με ξέρετε από το σχολείο, σας ξέρω, έχω ένα πρόβλημα. Πάρα πολύ με μεγάλη χαρά, όποτε θέλετε πραγματικά. Και νομίζω ότι όλοι εδώ πέρα, όσοι είναι εκπαιδευτές, αλλά και μεταξύ σας να κάνετε τα networks για να μπορέσετε να έχετε ανθρώπους να συζητούν μαζί σας δυσκολίες που έχετε. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο, το έχετε δει, δεν θα καθίσω αυτό, το έχετε και στο καρτελάκι σας για να είναι πιο εύκολο από πίσω, να το αναζητάτε, να μην ξεφυλίζετε το πρόγραμμα. Παρόλο που το πρόγραμμά μας πάντοτε προσπαθούμε να είναι καλέσιτο και να σας ανοίγει την όρεξη να το διαβάσετε. 24 ομιλητές που χωρίς αυτούς δεν μπορούσε το σχολείο, τρώνε πολύ χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο τους. Και πραγματικά ένα σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους που αντί να είναι με τις οικογένειές τους, αντί να χαλαρώνουν και να πίνουν μια μπύρα με τους φίλους τους, τρώνε 4-5 Σαββατοκύριακα ή τις διακοπές τις καλοκαιρινές κάποιοι που έχουν τέτοια διαστροφή, όπως ο κύριος Μητρόπουλος που στέλνει πάντοτε πρώτος όλο το υλικό του και μου στέλνει το πρώτο version για τη γνώμη μου από την Τίνο που παραθερίζει. Λοιπόν, το τεστ αυτογνωσίας, πέστε, είσαστε γραμμένοι μέσα, απαντάτε. Έχουμε καθιερώσει μία διαδικασία στην οποία και οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι εκτιθέμεστα και την έχουμε κάνει 11 χρόνια και πλέον έχει γίνει κομμάτι μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με μια κακή βαθμολογία. Ούτε εγώ, ούτε οποιοδήποτε άλλος από τους εκπαιδευτές σας το λέω. Ίσα-ίσα με αυτό θα μας βοηθήσετε να γίνουμε καλύτεροι. Και είναι πάρα πολύ ωραία που άνθρωποι έχουμε βγει πρώτοι και έχουμε βγει και 15η. Και ακριβώς αναγνωρίζουμε τι πήγε στραβά και τι δεν πήγε. Δεν σημαίνει ότι απαξιώνετε την προσπάθεια του ομιλητή. Σημαίνει ότι τον βοηθάτε. Δεν είναι αξιολόγηση κακή ή η δική σας στις ερωτήσεις που απαντάτε ότι υπάρχει ο καλός και ο κακός. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από αυτά. Δεν είναι αξιολόγηση για να διακρίνουμε τον καλό, τον κακό, το διαβασμένο από τον αδιάβαστο, το προετοιμασμένο από τον άλλον, αλλά απλώς είναι για να βοηθηθούμε και εμείς οι ίδιοι με τις γνώσεις μας, αλλά και εμείς οι εκπαιδευτές που κάνουμε, προσπαθούμε να δούμε, για να βελτιωθούμε. Και να σας πω κάτι, να μην μιλάω για άλλους, για να μην νομίζουν ότι τους εκθέτω. Πάρτε πριν από 11 χρόνια, όλα υπάρχουν, μία ομιλία των γνωστών. Έτσι, όταν αρχίσαμε το σχολείο, τη δικιά μου, του Διονύση. Λοιπόν, και δέστε μετά από 5 χρόνια και μετά από 10 χρόνια. Πόσο εξελιχθήκαμε και πόσο βελτιωθήκαμε, χάρη στην κριτική τη δική σας. Διαδραστικότητα, λοιπόν, μαζί με την αυτογνωσία. Μην ξεχνάτε να παίρνετε τα μόρια σας, 23 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
πρέπει να τα σκανάρετε όσοι έχετε την κάρτα ή να δίνετε όνομα με υπογραφές όταν βγαίνετε και μπαίνετε. Επειδή τα social media παίζουν ρόλο στη ζωή μας, μην ξεχνάτε το EuroSchool 18 σε οτιδήποτε ποστάρετε. Ήδη η ομάδα του Λαϊκού που ανέβαινε πόσταρε συνέχεια μέσα από το αυτοκίνητο που κάθισαν να φάνε μέχρι να φτάσουν. Είχαμε και έναν πρώτο διάλογο μαζί τους και ήταν πολύ ωραίο και απολαυστικό. Τους πήραζα, πόσταραν και ήταν πολύ ωραία. Άρα μην ξεχνάτε να βάζετε το EuroSchool για να μπορούμε να έχουμε ανά πάσα στιγμή αυτά που ανεβαίνουν και να μπορούμε να έχουμε και ένα interaction μέσα από τα social media. Live streaming, λειτουργούν όλα καλά, είμαστε στον αέρα. Κύριε Αποστολόπουλε. Πολύ ωραία. Θα υπάρχει συνεχής μετάδοση από το κανάλι στο YouTube του ΙΜΟΠ. Υπάρχει και ένα κανάλι το οποίο είναι το πιο, έχει 715 ουρολόγους εγγεγραμμένους, οπότε είναι το βασικό μας όπλο. Αλλά ακριβώς τα μοιράσαμε. Έχουμε κάνει και κανάλι για το σχολείο που είναι όλα τα βίντεο από το σχολείο με πολύ καλή επισκεψιμότητα, οπότε μπορείτε να αναζητήσετε και το κανάλι του σχολείου. Αλλά και τα δύο θα αναμεταδίδουν εικόνα. Το Σάββατο βράδυ σας προσκαλούμε στο Ξενία για τη μοναδική φορά που θα φάμε όλοι μαζί. Το σχολείο δεν έχει κοινωνικά προγράμματα κτλ. Αλλά χάρη στην Data Art, προσφορά της Data Art, θα έχουμε και ένα πολύ ιδιαίτερο ρεσιτάλ να παρακολουθήσουμε κατά διάρκεια της βραδιάς στο Ξενία. Όχι εδώ, στο Ξενία. Έχουμε στην ίδια εκδήλωση, θα τιμηθεί και ο Βαγγέλης Ολιάτσικος, ο οποίος με δική σας ψηφοφορία, με τη δική σας ψήφο, είχε βγει για νέο ηγέτη στην ουρολογία. Δεν είχε παραλάβει, θα το παραλάβει φέτος, βέβαια έχει γίνει και καθηγητής εντωμεταξύ, οπότε δικαιώνεται. Και του χρόνου, επειδή ακριβώς είχε τη ηλθίαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ανδρέας ο Σχολαρίκος, θα είναι και ο Ανδρέας ο Σχολαρίκος, γιατί και αυτός δεν το έχει παραλάβει το βραβείο του. Αυτή είναι όμως που έχετε ψηφίσει μέχρι σήμερα μαζί με τον Στέλιο τον Γιαννακόπουλο, σαν τους τρεις ανθρώπους που οθούν και εργάζονται στο να πάει η ουρολογία ένα βήμα μπροστά και το σχολείο θέλει να αναγνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που δουλεύουν. Τα πάντα τα κάνουμε μέσα στο ΙΜΟΠ, χωρίς κανένα γραφείο, χωρίς τίποτα. Θέλουμε να έχει μια προσωπική σφραγίδα. Θέλουμε όταν παίρνετε τηλέφωνο για οποιοδήποτε πρόβλημα, για το δωμάτιο, οτιδήποτε, να είναι τα άτομα που πλέον γνωρίζετε εδώ και 10 χρόνια. Είναι ένας μεγάλος φόρτος, αλλά το σχολείο αυτό είναι. Ένα μικρό γεγονός υψηλής ποιότητας με πολύ προσωπική όμως επαφή. Με ένα πολύ προσωπικό στίγμα. Ευχαριστούμε όλες αυτές οι εταιρείες οι οποίες μας στηρίζουν και φέτος για να μπορέσουμε να το κάνουμε το σχολείο πραγματικότητα. Είναι οι εταιρείες που σας στηρίζουν για να έρθετε εδώ πέρα. Και χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ. Λίγα λόγια, τι κάνουμε στο ΙΜΟΠ. Επιτέλους, και είναι δικιά μου ευθύνη γιατί με την κλινική είχα μπλεχθεί σε ένα κιάδα υποχρεώσεων, είναι έτοιμο, βγαίνει από το SOP, το Standard Operations Procedures για το κατώτερο ροπητικό, που δούλεψαν 2 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι για να το παράγουν, για να μπορούμε να έχουμε μια κοινή γλώσσα. Και μπορείτε όλα, ημερολόγια ούρησης, reports ουροδυναμικού, οτιδήποτε, πλέον να χρησιμοποιείτε όλοι. Τα κάνετε download, βάζετε του ιατρείου σας ή του νοσοκομείου το σηματάκι, και χρησιμοποιείτε όλοι τα ίδια, ούτως ώστε να έρχεται ένα report και να είναι ίδιο με όλων των άλλων. Ένα, αποφεύγουμε λάθη, και ένα δεύτερο, αποφεύγουμε στους ελάχιστους που υπάρχουν να πούνε αυτό δεν είναι report, αφού λείπουν αυτές οι τιμές, τι σε έβαλε να κάνεις, αυτό δεν είναι. Αυτό προσπαθούν να προσφέρουν τα SOPs, Standard Operation Procedures, είναι χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, να στανταροποιηθούν, να υποποιηθούν πραγματικά οι εξετάσεις, οι διαγνωστικές που κάνουμε. Έχουμε την καινούρια πλατφόρμα, δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπήκατε του σχολείου, η οποία πλέον του χρόνου θα κάνει όλες τις λειτουργίες. Δυστυχώς
Πάλι δεν προλάβαμε να κάνουμε τις ψηφοφορίες, θα πάτε από την παλιά φέτος, γιατί δεν έγιναν, δεν προλάβαμε να κάνουμε όλα τα τεστ που έπρεπε να γίνουν για να είμαστε σίγουροι θα δουλέψουν σωστά, αλλά όλο τα άλλο αυτό τα τεστ, είναι, η σελίδα είναι έτοιμη. Και είναι στο euroschool.gr. Πάντοτε προσπαθούμε εμείς να τα κάνουμε νωρίς, ούτως ώστε και οι άλλοι που θέλουν να κάνουν εκδηλώσεις να ξέρουν τις εκδηλώσεις μας. Πάντοτε τέτοια εποχή ανακοινώνουμε για του χρόνου και αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε το τι γίνεται. Λοιπόν, το Andrology Update θα γίνει 25 με 27 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε, εδώ σας έχω βάλει τις τέσσερις ομάδες εργασίας. Η ομάδα Α που θα πηγαίνετε ανά δύο ώρες από τη μία στην άλλη για να εκπαιδεύεστε πρακτικά. Η ομάδα Α θα έχει να κάνει με τα πρωτόκολλα φαρμακοθεραπείας σε μία ανταποκρινόμενο σε μονοθεραπεία μετά από ριζική προστατεκτομή και ενός οπερονιέ. Η ομάδα Β, οι περιγραφικά πρωτόκολλα παρακολούθησης ασθενών σε ενδοσυραγκώδεις ενέσεις ενός οπερονιέ και σε ασθενείς με ίνωση συραγωδών σωμάτων. Η ομάδα Γ, πρωτόκολλα θεραπείας ειδικής λειτουργίας μη βακτηριακής προστατής ενός οπερονιέ με κρουστικά. Και η ομάδα 4, συντηρητική αντιμετώπιση ενός οπερονιέ, πρωτόκολλα και μέθοδος ενέσεων κλωστηριδίου κολαγενάσης, χρήση επιμηκυντή και αντλίας και αυτόματα συστήματα αυτοενέσεων. Αυτά για το Andrology τον Ιανουάριο στη Θεσσαλονίκη, στα που χωριζόμαστε στα 4 και ανά δύο ώρα αλλάζουμε και πάμε από τη μία στην άλλη για να εκπαιδευτούμε. Συγχρόνως θα γίνουμε μία πρώτη απόπειρα, γιατί πολύ τώρας γίνεται, λίγες αποδείξεις υπάρχουν για το ρόλο της αναγεννητικής ιατρικής συνανδρολογία, υπογονιμότητα στη ειδική λειτουργία και νόσο του Περονιέ και επίσης χειρουργικές δεξιότητες σε επεμβάσεις του ΠΕΟΥΣ, όπου εκεί δεν θέλω να το ανακοινώσω τώρα. Έχουμε κάποιες τυπικές εκκρεμότητες, αλλά ίσως είναι η πολύ μεγάλη έκπληξη που να έχετε πλέον να μπορέσετε να δείτε δεξιότητες από πολύ μεγάλα ονόματα επί τόπου. Δεν θα πω τίποτα άλλο προς το παρόν. Λοιπόν, τώρα, το σχολείο, 11 με 14 Απριλίου. Και θέλω από τους νεότερους, τη νεότερη γενιά από εμάς, που πλέον έχουμε γεράσει, που ξεκινήσαμε το σχολείο, ανοίγετε στους νέους, δηλαδή στους νεότερους. Όποιος θέλει από εσάς να ετοιμάσει ένα session, διαλέγει το session, τι θα είναι, Eurogold, Eurosecret, οτιδήποτε. Επιλογή ενότητας δηλαδή. Επιλογή θέματος, επιλογή ομιλητών, με έμφαση στη διαδραστικότητα, υποβολή μέχρι 1/9 του 18 και οι τρεις καλύτερες προτάσεις, ακέραιες, θα μπουν στο πρόγραμμα. Ελάτε να το πάρετε σιγά σιγά το σχολείο, εσείς στα χέρια σας, φυσικά με την υποστήριξη όλων των εκπαιδευτών στο να στηθεί. Πλέον ήρθε καιρός η παλιά γενιά να περάσει σε ρόλο που να μην φαίνεται, να σας στηρίζει στην προετοιμασία αυτού που θα παρουσιάσετε. Πολλά είπα. Πάντοτε θέλω να λέω λίγα, κύριε Μελέκο, και πάντα πολλά λέω. Και μετά ήμουν υπερήφανος και με κάρφωσε ο Διονύσης Μητρόπος, όταν έλεγα δεν έχουμε τελετές έναρξης με Μητροπολίτες, Δημάρχους και όλο αυτό το συμφερτό που γίνεται σε όλα τα συνέδρια, που μόνο στην Ελλάδα γίνεται και η Ιταλία το έχει κόψει. Και βέβαια όταν στα 10 χρόνια μίλησε ο κ. Μητρόπος και είπε ότι δεν έχουμε ποτέ κάνει εναρκτήρια, πώς δεν έχετε κάνει συνέχεια και μιλάς μόνος και είσαι και πολυλογάσιμη. Λοιπόν, και έχει δίκιο. Κύριε Μελέκο, όπως κάθε χρόνο, φέτος είδατε, σας έκανα. Σας έβγαλα από εδώ πέρα το γραφείο. Λοιπόν, είναι μια παράδοση, πάντοτε με την ευγένειά του και όχι μόνο ότι μας φιλοξενεί στην ευρύτερη περιοχή που όλη του τη διαδρομία την ακαδημαϊκή ως διευθυντής και ιδρυτής της Πανεπιστημιακής Κλινικής το έκανε, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μελέκος είναι ο πρώτος σε ώρες παρακολούθησης του σχολείου. Είναι ζήτημα αν έχει λείψει 3 ώρες μέσα από εδώ τα 11 χρόνια. Και το να είσαι μαθητής συγχρόνως με εκπαιδευτής είναι μοναδικό. Μας τιμά και πάλι και θα συντονίσει το πρώτο τραπέζι, το οποίο έχει να κάνει και η ιδέα είναι ακούμε πολλά τι γίνεται
Και είναι μεγάλη μας χαρά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Καλά, ο Διονύσης Μητρόπουλος εδώ πέρα είναι μόνιμος πια. Αλλά ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πουλιά που ως πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, αλλά και προσωπική ήταν η πρόσκληση. Εντάξει, και ο θεσμικός ρόλος είναι πάρα πολύ σεβαστός, αλλά δεν θέλω να δεσμευτεί από το θεσμικό του ρόλο. Περισσότερο, το σχολείο είναι πάντα ελεύθερο. Είναι το τι παίζει, τι πάει να γίνει, τι προσπαθούν να γίνει, τι θα ήθελα να γίνει. Και αυτό είναι ένα βήμα το οποίο είναι ένα βήμα ενημέρωσης και ένα βήμα λίγο να μας κάνει να σκεφτόμαστε.